Έχουμε κοντά μας την υπέρλαμπρη σμαραγδιά και Κίτζορ Ζακάκη. Ευχαριστώ. Είμαστε σαν πίνακα σήμερα. Και συνεννοημένες να είμαστε με τα χρόνια. Τίνο ζωγράφου. Δεν ξέρω ποιο χρησιμοποιεί. Ναι. Μας κολακεύει το θέμε. Ναι. Που έδινε ωραίους φωτισμούς. Έτσι μας. Ναι. Ψηφίζουμε Καραβάτζιο. Πώς είσαστε? Καλά. Καλά είσαστε. Εμείς καλά είμαστε. Τα ζευγάρια τι κάνουν? Αχ, Ανδριανή μου. Κυρία Κική μου. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και οι δυο στη βοήθεια. Λοιπόν, ελάτε, εδώ είμαστε για να σας βοηθήσουμε. Διότι εμείς το αντιλαμβανόμαστε το θέμα πώς έχει και πώς πάει. Μιλήσαμε για την καραντίνα, τα είπαμε και τα ρομαντικά μας και τα ωραία μας, για ζευγάρια που ήρθαν κοντά, για οικογένειες που ξαναβρεθήκανε και ξανασυναντηθήκαν και ξαναγαπηθήκανε. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Υπάρχει και το άλλο κομμάτι όμως, που τα πράγματα έχουν αρχίσει να ζορίζουν ανάμεσα σε σχέσεις. Είτε είναι οικογένεια, είτε απλά ζευγάρι. Τι λένε οι αριθμοί. 8 στα 10 ζευγάρια βρίσκονται σε κρίση αυτή τη στιγμή. 8 στα 10. 8 στα 10. Ένα στα 10 είναι καλούτσικα και άλλο ένα στα 10 είναι πάρα πολύ καλά. Ναι. Αυτό τι μας λέει? Ότι κάπου τα 8 στα 10 έχουν ευθύνη και οι δυο. Κάτι δεν κάνανε καλά. Προς τα εκεί θα στραφούμε λοιπόν. Ωραία. Τι θα ανατρέψουν, τι θα κάνουν για να βοηθήσουν τον εαυτό τους, τη σχέση τους και τα παιδιά τους. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το να κάτσουμε να πούμε τι έφταιξε, πώς πήγε και γιατί πήγε. Γιατί... Μπορεί να το τροφοδότησε η καραντίνα, μάλλον ήταν ο καταλύτης. Όχι. Η κρίση εποαζόταν σιγά σιγά, επί μήνες και επί χρόνια. Δεν ήρθε σαν κεραυνός σε κανένα από τα ζευγάρια. Έτσι. Υπήρχε από πίσω το πρόβλημα. Και έβγαζε τα σποράκια και τώρα πετάξανε. Λοιπόν, τι θα κάνουν τώρα? Τι θα κάνουν αυτά τα 8 στα 10 ζευγάρια? Πρώτον, θέλουν όμως να είναι μαζί, έτσι? Το βασικό δεν είναι αυτό? Εμείς θα πούμε τι λέει το κοινωνικό φαινόμενο και τι λέει η παιδαγωγική. Το διαζύγιο δεν είναι λύση. Βάζουμε το κομμάτι της παιδαγωγικής όταν έχουμε παιδιά. Έτσι. Ναι, αν δεν έχουν παιδιά, εντάξει. Μια σχέση που δεν πάει καλά, δεν έχουν παιδιά. Οι άνθρωποι δεν έχουν άλλες ευθύνες. Κανένα πρόβλημα. Ας βρουν τη λύση που τους βολεύει. Εμείς θα μιλήσουμε για ζευγάρια με παιδί ή παιδιά. Λοιπόν, ελάτε, οικογενειακή. Γιατί αυτό μας καίει. Ναι, εκεί είναι λίγο τα πιο ζώρικα, τέλος πάντων, στη διαχείριση. Το διαζύγιο δεν λύνει τα προβλήματα. Πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και δημιουργούμε 10. Άρα, να λύσουμε το πρόβλημα, όχι να χωρίσουμε. Πώς θα λύσουμε το πρόβλημα? Θα σκεφτούμε. Τσακωνόμαστε, το ζόρισμά μας είναι οι συνεχείς καυγάδες ή το ζόρισμά μας είναι η απόλυτη αδιαφορία του ενός προς τον άλλο? Άλλη αντιμετώπιση θέλουν οι καυγάδες, άλλη αντιμετώπιση η αδιαφορία. Και ίσως σου κάνει εντύπωση, οι καυγάδες αφήνουν μια ελπίδα. Αν καυγαδίσουμε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Κάτι με κακό θέλουμε. Τρόπο, με στραβό τρόπο. Ναι. Αν είμαστε αδιάφοροι, δύσκολα είναι. Σωτηρία δεν υπάρχει εκεί. Στην αδιαφορία. Όταν υπάρχει διαφορία. Πώς θα με κινητοποιήσεις να βγω από την αδιαφορία? Αυτά που κατά καιρούς διαβάζουμε σε περιοδικά lifestyle, πώς θα επανεκκινήσετε τον έρωτα στη σχέση σας και πώς θα ξανανάψετε τη φλόγα μεταξύ σας. Δεν έχει φτάσει στην αδιαφορία. Αν έχει φτάσει στην αδιαφορία. Συγγνώμη, όταν λέμε αδιαφορία, τι εννοούμε? Απόλυτη παγωμάρα. Απόλυτη αποξένωση. Υπάρχει, δεν υπάρχει, ένα και το αυτό. Ναι, ναι, το ίδιο. Μπαίνει ο άλλος στο σπίτι. Το ίδιο τις κάνει. Δηλαδή, μπαίνει αυτή η κυκλοφορία. Και να ρωτήσει ο άνθρωπος, δεν τον νοιάζει. Όχι. Περαστικά, ας πούμε. Όχι, σαν να είναι ένα έπιπλο στο σπίτι. Όση αξία έχει ένα έπιπλο, άλλη τόση αξία έχει. Συγγνώμη, και ο άνθρωπος σε αυτό στη το ζωή κομμάτι όμως, για να φτάσει εκεί, πάει να πει ότι για χρόνια αδιαφορούσες λίγο περισσότερο, λίγο υπάρχει παραπάνω. Υπάρχει από προεργασία πολύ μεγάλη. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε? Τι κάνουμε και κυρία Κική? Πρέπει να κάνουμε ένα είδος αυτογνωσίας, αυτοκριτικής. Τα ζευγάρια που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, κάθε βράδυ θα πρέπει και ο ένας και ο άλλος να κάτσει και να σκεφτεί. Τι λάθος έκανα σήμερα στη σχέση μας? Σήμερα. Το παρελθόν το σβήνουμε. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με το παρελθόν, ούτε να μιλάμε για το παρελθόν. Δεν βοηθάει. Στο γάμο μας, η μάνα σου. Θυμάσαι τότε.
Έτσι. Ωραία είναι αυτά. Τα αγαπάμε εμείς να τα κάνουμε τα αυτά. Τα αγαπάμε, και έχουμε αλλά, και Δευτέρη. Αλλά είναι τρομερά ψυχοφθόρα. Λοιπόν, δεν μιλάμε για το παρελθόν, μιλάμε για σήμερα. Πάω να κοιμηθώ. Πριν κοιμηθώ, να δω τι λάθος έκανα σήμερα στη σχέση. Γιατί κάνουμε λάθη. Και την επόμενη μέρα, εάν έχω κάνει αυτή την αυτοκριτική. Λοιπόν, κάνεις την αυτοκριτική και λες σήμερα της κακομίλησα. Του μίλησα απότομα. Του είπα παράταμε. Γιατί τα ξέρουμε, αλλά δεν τα παραδεχόμαστε. Το επόμενο πρωί θα γυρίσω το δάχτυλο που δείχνει εσύ φταίς εσύ προς εμένα και θα πω τι καλό μπορώ να κάνω σήμερα για τη σχέση μου. Μάλιστα. Αν κάνω αυτά τα δύο βασικά βήματα, σίγουρα κάτι θα αλλάξει. Εάν τα κάνουν και οι δύο μαζί, φαντάζομαι, είναι το ιδανικό. Εάν τα κάνει μόνο ένας, ισχύει ο κανόνας του ότι έστω και ένας να κάνει κάτι αλλάζει ο συσχετισμός. Η συστημική ψυχολογία λέει ότι σε ένα σύνολο, όπως είναι η σχέση των δύο ανθρώπων, αν ο ένας αλλάξει, ως διαμαγείας αλλάζει και ο άλλος. Ξέρουμε που θα πάει αυτό όμως. Δηλαδή με την πολύ αυτοκριτική που μπορεί να κάνει κάποιος, μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι τελικά δεν με συνδέει τίποτα με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, τότε θα πάρει άλλες αποφάσεις, αλλά θα τις πάρει όχι εν βρασμό ψυχής, αλλά μετά από εμβάθυνση στον εαυτό του και χωρίς να κατηγορεί συνέχεια τον άλλον. Γιατί αυτό που είναι τρομερά ψυχοφθόρο σε αυτά τα 8 στα 10 ζευγάρια είναι ότι κατηγορούμε συνεχώς ο ένας τον άλλο. Και μέσα μας. Όχι στον πύρι-πύρι μόνο το μεταξύ μας, αφού μου έκανες αυτό και δεν έκανες το άλλο. Και μέσα. Μέσα. Μας. Εντάξει, μέσα. Αυτός ο διάλογος με βέβαια, τον εαυτό μας. Βέβαια. Και ο άνθρωπος απομυθοποιείται. Ναι. Με αυτό το συνεχές παράπονο, με τη συνεχή γκρίνια, απομυθοποιείται. Και όταν απομυθοποιήσουμε τον άλλο άνθρωπο, μένει ένα ξεύτη. Πού είναι ο έρωτας και πού είναι η αγάπη και πού είναι το φως των ματιών μου, έτσι, που έβλεπα όταν σε κοίταζα. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί. Μετά, θα ξεκινήσουμε βάζοντας μέσα στη σχέση μία έννοια πολύ άγνωστη στην Ελλάδα, που λέγεται σεβασμός. Συγγνώμη που γέλω, είναι λίγο ειρωνικό το γέλιο, αλλά ναι, δεν έχουμε εντρυφήσει την έννοια του σεβασμού σε καμία από τις σχέσεις μας. Αγαπάμε, λατρεύουμε, είσαι το φως των ματιών μου που είπες. Λιθωρικά όλα αυτά. Αλλά όταν έχω τα νεύρα μου σε κάνω κουρέλι, σε διαλύω. Πού είναι ο σεβασμός? Η σχέση πρέπει να στηρίζεται κυρίως στο σεβασμό και στην ευγένεια, γιατί η λέξη αγάπη είναι πάρα πολύ παραξηγημένη και πάρα πολύ επαμφωτερίζουσα. Ναι. Δεν έχει συγκεκριμένες εκφάνσεις, ενώ ο σεβασμός και η ευγένεια είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μπορούν αυτά τα ζευγάρια να φερθούν όμορφα στο τέρι τους? Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να έχουμε ένα εσωτερικό κανόνα λειτουργίας. Βέβαια. Ότι σε αυτή τη σχέση, ακόμα και αν μέχρι τώρα τα είχαμε κάνει λίγο μαντάρα και βγάζαμε από μέσα μας πράγματα που δεν είναι καθόλου ευγενή, τώρα από εδώ και πέρα αποφασίζουμε και το κάνουμε επί τούτου. Σεβασμός και ευγένεια. Ό,τι χρειάζεται και θέλεις να μου πεις, θα μου το πεις σεβόμενος. Με παρακαλώ, εμένα, με και ευχαριστώ με και με σεβασμό. Και αν αυτό τίνει να γίνει πολύ τυπικό, ας πούμε. Καλύτερα το τυπικό παρά να με διαόλου στέλνει. Δίκαιος. Έτσι. Όχι, έτσι που μου το θέτετε, βέβαια. Προτιμούμε το εσείς και το σας. Βέβαια, βέβαια. Και αυτό λίγο δημιουργεί ένα πλαίσιο. Δημιουργεί ένα κλίμα καλύτερο. Να σου το θέσω αλλιώς. Μπαίνεις σε ένα μαγαζί και σε υποδέχεται μια ευγενέστατη πολίτρια, την οποία προφανώς έχουν εκπαιδεύσει. Να. Και μπαίνεις και στο παραπέρα και κάθεται η πολίτρια με το κινητό. Περιφέρεις εσύ αμήχανη και σου λέει κάποια στιγμή, θέλετε κάτι? Ποια από τις δυο σου άρεσε? Εντάξει, δεν χωράει τώρα και το εσύ. Το ίδιο είναι και στο ζευγάρι. Ναι. Δεν με νοιάζει που θα υπάρχει μία τυπικότητα. Παρακαλώ, μου δίνεις το ποτήρι? Ναι, από το δώσ' μου το ποτήρι, φέρ' μου αυτό, κάνε εκείνο. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, είναι βασικές ιδέες
για τη βελτίωση των σχέσεων. Και άσε και το άλλο, ότι τα παιδιά είναι μιμητικά όντα. Θα μιμηθούν και τα παιδιά την ευγένεια και θα υπάρξει ένα πιο ζεστό κλίμα στην οικογένεια. Φαντάζομαι ότι αν μέχρι τώρα δεν γινόταν τίποτα από αυτά, θα αποτελέσει και μια καλή αιτία, ίσως και χιούμορ μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή πάλι σε βάζει σε μια άλλη διαδικασία. Ότι τι έπαθαν αυτοί τώρα, μου έχουν αρχίσει τις ευγένειες. Ναι. Εννοείται τα παιδιά θα παρασυρθούν την ευγένεια. Βέβαια, βέβαια. Άρα, αυτοκριτική, σεβασμός, ευγένεια. Και εγώ τι μπορώ να κάνω για τη σχέση. Γιατί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μια σχέση έχει χιλιάδες λεπτομέρειες. Δεν είναι ένα ρούχο που το αγοράζεις και το κρεμάς στην ντουλάπα. Η σχέση εξελίσσεται κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Άρα θα πρέπει και το ένα μέλος και το άλλος να είναι υποστηρικτικό σε αυτή την εξέλιξη. Παρόν. Παρόν και παρούσα. Βέβαια. Και να θες να είσαι εκεί, να δεις και το λίγο παρακάτω. Διάβαζα σε μία, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει τέλος πάντων, πνευματικός καθοδηγητής, φιλόσοφος τι ήταν, και έλεγε ότι ένα ζευγάρι για να μπορεί να πάει παρακάτω θα πρέπει να έχει ένα όραμα, το οποίο θα το μοιράζεται. Και κάθε, μπορεί να μην είναι το ίδιο όραμα εσύ και εγώ, αλλά εγώ, ας πούμε, να έχω όραμα να σώσω τα παιδιά της Αφρικής και εσύ να έχεις όραμα να βοηθήσεις στη διάσωση των φαλαινών. Κάθε βράδυ θα καθόμαστε και θα λέμε τι έκανες σήμερα για το όραμά σου. Και έτσι αρχίζουμε και μοιραζόμαστε πράγματα μεταξύ μας. Νομίζω ότι αυτό είναι που λείπει πάρα πολύ, κυρία Κική. Πάρα πολύ. Ακόμα και σε ανθρώπους στη δική μου ηλικία, που δεν μετράμε 2 και 3 δεκαετίες γάμου, που έχουμε μικρά παιδιά, αλλά που είμαστε και μέσα σε αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας, που παρασυρώμαστε και είμαστε σε αυτό. Λοιπόν, να το προχωρήσουμε. Να το προχωρήσουμε. Θα βάλουν ένα όριο κάθε βράδυ, επί μισή, επί μία, επί 2 ώρες, κλειστά τα κινητά, τα τάμπλετ και η τηλεόραση. Να ξαναβρούνε την προσωπική επαφή. Όταν και οι δυο μας είμαστε με το κινητό, δεν υπάρχει καθόλου επικοινωνία. Μπορεί να είμαστε δίπλα-δίπλα ή μπορεί να είναι ξαπλωμένοι στο κρεβάτι τους. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Λοιπόν, μπορούν να το οργανώσουν μεταξύ τους, να πούνε μισή ώρα σε βολεύει, δεν αντέξεις παραπάνω. Μισή ώρα. Ναι. Μία ώρα. Έτσι, έτσι. Θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για να επικοινωνήσουν. Γιατί η σχέση για να προχωρήσει θέλει επικοινωνία. Μα νομίζουμε ότι, okay, ερωτευτήκαμε, αγαπηθήκαμε και ότι αυτό το μαγικό φίλτρο θα συνεχίσει να υπάρχει στον αέρα να το μυρίζουμε. Χωρίς να κάνουμε εμείς κάτι παραπάνω για να είναι το κρατήσουμε αυτό. Είναι το ρούχο που κρεμάμε στην ντουλάπα. Δεν είναι έτσι. Ρούχο η σχέση. Έτσι. Η σχέση είναι κάτι ζωντανό. Θα το θεωρήσουμε ως ζωντανό. Που αν δεν το φροντίσουμε, θα πεθάνει. Υπάρχουν πολλές πεθαμένες σχέσεις. Και για λόγους οικονομικούς, από το φόβο της μοναξιάς, από το φόβο των κοινωνικών, επειδή μεγαλώνουμε παιδιά, παραμένουμε σε νεκρές σχέσεις. Που είναι κάτι το φρικτό. Αυτό μπορεί να σε ρουφήξει, να σε καταστρέψει, ακριβώς, να σε πεθάνει και σένα. Ακριβώς, και πρακτικά. Ακριβώς, ναι. Αυτές λοιπόν οι σχέσεις που είναι σε τέλμα, ανασταίνονται. Μπορούν να αναστηθούν εάν υπήρχε καλό υπόβαθρο. Αν κάποτε αυτοί οι δύο άνθρωποι ερωτευτήκανε, αν παντρευτήκανε με τη θέλησή τους, υπάρχει το υπόβαθρο να αναστηθούν, αλλά συχνά χρειάζονται ειδικό, χρειάζονται σύμβουλο γάμου να τους πάρει από το χεράκι για να τους βοηθήσει να εφαρμόσουν αυτά που λέμε. Και θα κάνω τώρα την προβοκατόρικη ερώτηση. Και τι να μου πει ο σύμβουλος, δεν ξέρω. Όχι. Τα ξέρω τα προβλήματά μας. Όχι. Έχεις παρακολουθήσει αγώνα ποδοσφαίρου? Ναι. Γιατί έχουν διαιτητή? Τι τον θέλουν? Ξέρουν τους κανόνες και οι δύο, βέβαια. Έμπειροι ποδοσφαιριστές δεν ξέρουν τους κανόνες. Τι τον θέλουν τον διαιτητή και τον χρυσοπληρώνουν? Γιατί... Καθορίζει την εξέλιξη. Πολύ ωραία. Το ίδιο και όλοι εμείς θα έπρεπε να πηγαίνουμε σε ένα σύμβουλο γάμου, σε έναν ειδικό που είναι ο διαιτητής, για να μπορέσει να μας συντονίσει. Εσείς από την εμπειρία σας τι έχετε διαπιστώσει σε αυτή τη φάση? Και γενικότερα, διαχρονικά, όταν έρχεται ένα ζευγάρι για να κάνει συμβουλευτική στο γάμο του και τέλος πάντων να δει τα προβλήματά του, ο τρόπος που περιγράφουν τη σχέση τους και ο ένας τον άλλον αλλάζει μέσα στις μέρες? Δηλαδή, έρχομαι εγώ
τα παρουσιάζω εντελώς διαφορετικά από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Εννοείται. Γιατί δεν έχω πάρει χαμπάρι ποιος είναι δίπλα μου και πώς είναι η σχέση μου. Όχι, όλοι λέμε ψέματα. Όλοι μας. Χωρίς ενώ που το θέλουμε. Ξέρουμε ποιο είναι το θέμα, αλλά ναι. Έρχομαι να το εξοραίσω. Ναι, αλλά φταίει ο άλλος. Τα λέω από μια οπτική από την οποία φταίει ο άλλος. Εγώ είμαι το αθώο θύμα. Δηλαδή, έχουμε δύο αθώα θύματα. Και ποιος είναι ο υπαίτιος. Άγνωστο. Η ζωή η μοίρα. Ναι, δεν το λένε επίτηδες, δεν λένε επίτηδες ψέματα. Έχουμε μέσα μας το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Με βάση λοιπόν αυτό το ένστικτο, αλλοιώνουμε την πραγματικότητα. Με ένα κλικ αλλοιώνεται η πραγματικότητα. Άρα, μόνοι μας μπαίνουμε μέσα σε αυτό το χάος, ότι ο άλλος φταίει. Εγώ είμαι το αθώο θύμα. Ναι, και εκεί γίνεται τώρα το λάθος, αυτό που είπατε από την αρχή, ότι αν εγώ αισθάνομαι συνεχώς θύμα, πάνε ότι θα μπω και στη διαδικασία να αλλάξω κάτι. Όχι, δεν αλλάζω κάτι. Εν τω μεταξύ, τι κάνω. Το συζητώ με τη θεία μου, με τη μαμά μου, με τη φίλη μου, με τον μπαμπά μου, με τον αδερφό μου. Τι θα κάνουν αυτοί. Το μέρος μου θα πάρουν. Άρα, αντί να με βοηθήσουν, βαθαίνει το χάσμα. Mm. Αν τολμήσουν να μου πούν κάποιο λάθος μου, γίνονται εχθροί μου. Ναι. Γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Και γιατί μου το λες τώρα και δεν μου το λέγεις τόσα χρόνια, ενδεχομένως. Έτσι. Ναι, θέλουμε πολύ δουλίτσα. Έρχονται διακοπές, είμαστε καλοκαίρι. Παραδοσιακά οι Έλληνες θα πάρουν τις άδειές τους σε ένα μεγάλο βαθμό, θα αποσυρθούν από την καθημερινότητα, είτε πάνε διακοπές είτε μείνουν στο σπίτι. Οπότε πάμε άλλη μία μαζί παρεούλα, όλη η οικογένεια. Για κάποιους αυτό είναι το περιμένουμε πώς και πώς, Παναγία μου, να έρθει εκείνη η ώρα. Για κάποιους άλλους όμως δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Σου λέει πώς θα ξαναμπω εγώ εκεί μέσα. Είπαμε στους 8 από τους 10 δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Σε αυτούς λοιπόν στους 8 εκ των 10 που μας βλέπουν και το βιώνουν αυτό. Έχετε κανένα tip να τους δώσετε τώρα που είναι καλοκαιράκι, που έχει ανοίξει ο καιρός, κάπως να ανανεωθούν, κάπως να παρασυρθούν σε λίγο καλύτερη διάθεση. Να νοιαστούν ο ένας για τον άλλο. Είναι πολύ βασικό. Τρία πράγματα έχουμε ανάγκη στη ζωή για να φτιάξουμε την προσωπική μας ευτυχία. Σημειώ. Να μην πεινάμε. Σωστά. Να μην είμαστε βαριά άρρωστοι. Ναι. Και να νοιάζεται κάποιος για μας. Πόσο ζεσταίνει και γλυκαίνει η καρδιά αμέσως μόλις. Δηλαδή και μόλις αυτό. Το είπαμε τώρα, ναι. Δεν ένιωσες ναι. Μια ζεστασιά. Ναι. Κάποιος να νοιάζεται για σένα. Λοιπόν, το καλοκαίρι που θα πάμε διακοπές, που όλοι θα προσπαθήσουμε να περάσουμε καλά, στο ζευγάρι να νοιαστεί ο ένας για τον άλλο. Έστω και λίγο ψεύτικα στην αρχή. Στην αρχή λίγο ψεύτικα. Πήρες την πετσέτα σου. Να σου βάλω αντιλιακό. Να σου βάλω αντιλιακό. Να σου κάτι να φας. Ακριβώς. Απλά καθημερινά πράγματα, γιατί η σχέση αποτελείται, είπαμε, από χιλιάδες πολύ ταπεινά, πολύ καθημερινά πράγματα. Γιατί τα αφήνουμε στην άκρη αυτά, κυρία Κική, γιατί ξεχνιόμαστε. Γιατί μέσα στο ζευγάρι αναπτύσσεται πολύ στενή οικειότητα λόγω του σεξ. Με το σεξ έχουμε την υπέρτατη οικειότητα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Εκεί λοιπόν, αντί να το ευχαριστηθούμε που ήρθαμε τόσο κοντά, απομυθοποιούμε τον άλλο άνθρωπο. Παραγνωριζόμαστε που λέμε. Έτσι, έτσι. Κατακτάμε και αυτό που θέλουμε, και παίρνουμε την απόλαυση που θέλουμε. Όχι, και μετά βλέπουμε τον άλλο στην κατάπτωσή του. Ότι είναι με μια πιτζάμα ξεχυλωμένη, ότι έχει μια μεγάλη κοιλιά. Η γυναίκα το πρωί που ξυπνά είναι γεμάτη ρητίδες και με κάτι μαλλιά σαν την τρελή του Σαγιό. Έτσι, δηλαδή απομυθοποιούμε. Αυτό δεν έχει να κάνει με το σεξ. Έχει, γιατί ήρθαμε πολύ κοντά. Α, έχουμε έρθει πολύ κοντά, άρα έχω σταματήσει να έχω τις άμυνές μου. Ακριβώς. Και θα εμφανιστώ με την ξεχυλωμένη πιτζάμα την άλλη μέρα. Ενώ λένε οι ειδικοί θα. Γι' αυτό, κρατήστε πλατωνικές σχέσεις. Όχι, Ανδριανή. Ωραία, προχωρήστε και παρακάτω. Τώρα είσαι προβοκάτορας. Έκανα λίγο χιούμορ τέλος πάντων. Ωραία. Όχι. Πρέπει, τι πρέπει να κάνουμε. Να φροντίσει ο καθένας τον εαυτό του. Να σηκωθώ το πρωί και να βάλω μια ρομπίτσα πάνω από το τρίπιο νυχτικό.
Να μην το βάλω καθόλου το τρίπιο το νυχτικό. Ακριβώς. Μην εσύ... βάλω καθόλου νυχτικό. Λέμε, δεν ξέρω και τι ώρα είναι, Θεέ μου, τι λέω. Δηλαδή, να φροντίσει την αισθητική του ο καθένας μας από σεβασμό προς τον άλλο. Πάλι σεβασμός. Να μην μπω στο μπάνιο και να αφήσω ανοιχτή την πόρτα με βάση την οικειότητα. Να κλείσω την πόρτα από σεβασμό στον άλλο. Συμφωνεί. Να μην έχω φάει του σκασμού και αρχίσω τα ρεψίματα από σεβασμό στον άλλο, γιατί η υπερβολική οικειότητα βλάπτει τη σχέση. Στις διακοπές λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να έχουμε και ένα αέρινο... Έναν εγκλιζέ, βρε αδερφέ. Κάτι. Ο σύζυγος να έχει την ωραία του βερμουδίτσα. Πόσο έτσι, σημαντικά είναι αυτά που είναι πράγματα. Πολύ σημαντικά. Είναι απλά, τα μικρά, ναι, τα μικρά, μικρά. Ναι, απλά, απλά πράγματα, ώστε να ξαναμπούμε σε αυτό το κλίμα της μαγείας που είχαμε ζήσει σαν ερωτευμένοι. Γιατί εφόσον υπήρξαμε ερωτευμένοι, έχουμε το υπόβαθρο. Άλλο αν μας παντρέψανε με προξενιό και κατά ανάγκη είμαστε, ναι, σε ένα γάμο. Σύμφωνοι. Και αν πει τώρα κάποιος ότι μα εγώ τώρα θέλω να είμαι ο εαυτός μου, μόλι είμαστε παντρεμένοι τώρα εκεί 20 χρόνια, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, θες να σου έχω και, το, και τον εγκλιζέ με σχέ. Έχω εγώ δουλειές, είμαι κουρασμένη. Ναι, θα το κάνεις επί τούτου. Θα το κάνεις γιατί προκοπή, σε σένα θα κάνει πρώτα καλό. Έτσι. Δηλαδή, αν προσέξω την εμφάνισή μου, αυτός που ωφελείται, που γίνεται πιο αισιόδοξος, είμαι εγώ, δεν γίνεται ο άλλος που με βλέπει. Έτσι. Άρα, είναι και μια στάση ζωής αυτή για τον κάθε ένα από εμάς. Δεν παρετούμε. Ναι. Αυτό φεύγει, ναι, η παρέτηση και ανασκουμπώνεσαι γενικώς. Βέβαια. Πολλά ζευγάρια έχουν παρετηθεί. Πολλοί άνθρωποι παρετούν. Τώρα με την καραντίνα, οι παρετημένοι... Εκείνα είναι ξεχυλωμένοι. Οι παρετημένοι είναι πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, ανασκουμποθείτε. Γιατί έχουμε να σώσουμε τόσους γάμους. 8 στους 10. Σας παρακαλώ να το κατεβάσουμε το ποσοστό όταν θα τα ξαναπούμε την κυρία Κική. Γιατί εδώ κλείνουμε ένα δικό μας κύκλο για φέτος. Είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν, είναι η τελευταία δική μας συνάντηση τηλεοπτική. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κική, για να φέτος. Να τα πούμε πιο αισιόδοξα με την καινούργια σεζόν. Να έχουμε θεματολογία που να έχει το κάτι άλλο, τέλος πάντων. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία μας φέτος. Να είσαστε καλά, να έχετε ένα ωραίο καλοκαίρι. Να κάνετε τις βουτιές σας, τις βόλτες σας, τα μπάνια σας, αυτό που ξέρετε εσείς και κάνετε και το απολαμβάνετε. Και να σας δω πιο μαυρισμένη την επόμενη φορά. Ευχαριστώ.